Ω ένα αναχταρμά παρεμβάσεων, χαρακτήρισε τι ανακοινώσει του Υπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια στο Δωρή Κυλακάκη σχετικά με το νέο χάρτη των ΔΕΙΑ με στόχο να μειωθούν στο 1 τέταρτο, ο πρόεδρο τη ΕΔΕΙΑ Γιώργο Μαρινάκη. Για να λάβει την υποχρέωση του Υπουργείου, πριν από μερικέ εβδομάδε που είχαμε κουβεντιάσει, να έχουμε στα χέρια μα ένα κείμενο το οποίο να το κρίνουμε. Αυτό το οποίο εγώ άκουσα ω εξαγγελία σε σχέση τουλάχιστον με τη ΔΕΙΑ επιτρέψτε μου τη φράση, δεν είναι είναι ένας αχταρμάς παρεμβάσεων χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και απορώ και φοβούμε μάλλον, δεν απορώ ότι δεν είναι καλά ενημερωμένοι εκείνοι που συμβουλεύουν τον κύριο Υπουργό να βγαίνει σε εξαγγελίε. Τάχα μου ασχολούμαστε με τη δεσδοριά, και όλη η ιστορία είναι πώς να αποκτήσει επάρκεια πόρου η Αττική και η ΕΙΔΑΠ. Επεκτινόμενοι σε γεωγραφικά διαμερίσματα που κανεί δεν τα ρώτησε αν επιθυμούν να ζωματοδοτούν σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι στο χρηματιστήριο. Ο κ. Μαρινάκη, αναφερόμενο στο φλέγον ζήτημα τη λειψιδρία, το οποίο έθεσε στη βάση του προβλήματο ο Υπουργό, επεσήμανε πω θα έπρεπε να συζητείται η κατανάλωση στο αρδευτικό κομμάτι και όχι να στοχεύονται οι ΔΕΙΑ. Όταν έχουμε δεδομένο ότι ο φυσικό πόρο εξαντλείται και υπερκαταναλώνεται στο αρδευτικό του κομμάτι και όχι στο πόσιμο νερό που είναι μόλι το 12%. Και για το κομμάτι που είναι το 85%, δεν, δεν, μιλάμε καθόλου. Δεν λέμε απολύτω τίποτα. Δεν ασχολούμαστε. Και ασχολούμαστε με το 12%. Και αυτό θεωρούμε ότι το λύνομε δημιουργώντα μία αναστάτωση στου μοναδικού αξιόπιστου φορεί που είναι διαχειριστέ του νερού. Καλό είναι αυτή την ίσα τη ώρα, αντί να κάνουμε εξαγγελίε, να συζητήσουμε την ουσία. Και τη λειψιδρία δεν τη δημιουργούν οι ΔΕΙΑ. Οι δεϊά προστατεύουν το φυσικό πόρο. Την ίδια στιγμή έκδηλωση είναι ο προβληματισμός των πολιτών με την ανησυχία τους για το νερό να εντείνεται. Έχουμε ελιές στο χωριό και δεν, δεν βρέσει για, να, για να, να, να γίνουν οι ελιές. Θα στρίψουν και δεν θα έχουμε λάδι. Όλοι δεν φοβούνται. Όλοι φοβούνται. Περιορισμός κατανάλωσης. Να κοινωνιολογείται αυτό είναι ευχή έργων, διότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, αυτός και καλά κάνει η πολιτεία, οι δήμονες, οι αρμόδιοι, να το προβάλλουν αυτό το θέμα. Σχετικά με τι εξαγγελίε του Υπουργού για τη ρύθμιση στην τιμολόγηση του νερού, δεδομένου ότι η χώρα μα είναι από τι ακριβότερε στην ενέργεια, ο Γιώργο Μαρινάκη τόνισε πω πρέπει η ανεξάρτητη αρχή να πάρει θέση έναντι αυτή τη αδικία. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα δεν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Παρόλο που έχουν τεθεί και σε αυτό το θέμα είναι υπεύθυνη και η ανεξάρτητη αρχή τη ενέργεια. Μπορεί να μην έχει αποφασιστικό, έχει όμω εισηγητικό ρόλο και πρέπει να εισηγηθεί σε κάτι που είναι προφανώ άδικο και επιτρέψτε μου και μη νόμιμο.